Όπως ξέρετε, έχουμε μισθώσει το λιμενικό ταμείο για 35 μήνες στο Καρνάγιο. Εκεί λοιπόν ο ιδιώτης σήμερα ξεκινάει μια επιχείρηση να αρχίσουμε να καθαρίζουμε μπροστά από τις παράγκες των Ρωμά. Μάλιστα. Συνήσαμε. Ναι. Και ταυτόχρονα έχω ενημερώσει την αστυνομία, το λιμενικό, την πυροσβεστική, αν τυχόν δημιουργηθεί καμιά άλλη εστία εδώ, να είναι παρόντες και θέλω να είμαι μπροστά, μην τυχόν συμβεί οποιοδήποτε επεισόδιο. Είναι η αρχή για να μπει και σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα μια λύση, να ξεκινήσει να καθαρίζει το Καρνάγιο, να μπαίνουν σε μια τάξη και το θέμα των Ρωμά. Αλλά να έρθουμε πίσω στα χθεσινά επεισόδια δεν μπορεί όλοι. Μετά λοιπόν θα γίνει προσπάθεια με την κατάσταση στο Ρωμά. Το ένα είναι αυτό. Σήμερα κάνω και μια ανοιχτή πρόσκληση, θα δημοσιευτεί στον τύπο και παρακαλώ και όλους και εσείς στα δελτία. Κάνω μια πρόσκληση επειδή υπήρχε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στην περίπτωση που θα υπάρχει κάποιος να μισθώσει το ακίνητό του. Υπάρχει μια πρόσκληση ενδεχόμενα από ευρωπαϊκά προγράμματα, ναι, να απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση ούτως ώστε αν προτίθεται κάποιος να μισθώσει κάποιο σπίτι, κάποιο διαμέρισμα, κάποιο χώρο με επιδοτούμενο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ακόμα πόσα άτομα ή πόσες οικογένειες θα θελήσουν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος, αλλά από εκεί και πέρα αν υπάρχει και αυτό θα εξαντλήσουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή όσοι από αυτούς θελήσουν να πάνε σε νοικιασμένα σπίτια θα υπάρχει το επιδοτούμενο πρόγραμμα. Οι άλλοι όλοι θα μετεγκατασταθούν σε κάποιες στους χώρους που υποδείξαμε, όπου όμως πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά εκ του νόμου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να γίνουν κάποιες υποδομές. Και λέω κάποιες υποδομές, μια τσιμεντόστρωση, ενδεχόμενα η παροχή, όχι ενδεχόμενα, μια παροχή νερού, κάποιες ανθρώπινες συνθήκες, αλλά οπωσδήποτε πολύ καλύτερες, αυτό τους έχω πει όταν κάλεσα και κάποιους από τον Ρωμά, πολύ καλύτερες από αυτό το βούρκο που ζουν να είμαστε τώρα εδώ στο χώρο του Καρνάγιο και φορτώνουν τα μηχανήματα, τα μπάζα κλπ. Και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν αρνηθούν, η αρμοδιότητα ανήκει πλέον στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Να ξέρετε βέβαια ότι υπήρξε μια ένσταση, δεν έχει βγει ακόμα η απόφαση επί της ένστασης κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Περιμένω το Γενικό Γραμματέα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αυτός ο χώρος που υποδείξαμε δεν κριθεί κατάλληλος, τότε ο Γενικός Γραμματέας υποχρεωτικά πλέον θα ψάξει, θα βρει κάποιο χώρο να μετεγκατασταθούν από εδώ. Η ένσταση έγινε για την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, για το οικόπεδο στην Αγία Βαρβάρα. Η περιοχή που είναι πάνω από τον παλιό σκουπιλότοπο. Θυμάστε, ένα Σάββατο πρωί που είχαμε επισκεφθεί εκεί με τους επικεφαλείς, είδατε ότι ήταν κάποιοι κάτοικοι εκεί. Ήσασταν, θυμάμαι, εκεί με Στην περιοχή του Motocross, ναι, δεν ήταν, ναι, νομίζω, η νέα υπόδειξη που έχουμε. Έχουμε δύο, να σας πω τώρα, η λογική των δύο, μια που το φέραμε το θέμα και αξίζει να το πούμε. Και μεταξύ τους είναι φιλές. Δεν συγκατοικούν και δεν συνυπάρχουν. Και δεύτερον, εάν πήγε με τη λογική ότι αν κάποιες από αυτές τις οικογένειες, 6, 7, 8, πάνε σε ένα σημείο και άλλες 7, 8, έστω 10, σε ένα άλλο σημείο, θα υπάρχει καλύτερη δυνατότητα ελέγχου και από την αστυνομία και από τους κατοίκους και εν πάση περιπτώσει μπορούν να γίνουν καλύτερες υποδομές. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή είμαστε στην αφετηρία. Λέω στην αφετηρία γιατί άπαξ και αρχίσει να καθαρίζεται η περιοχή στο Καρνάγιο, η λιμενική ζώνη που είναι 75 στρέμματα. Και χτιστεί, υπάρχει μελέτη, άδεια από πλευράς λιμενικού ταμείου να κατασκευαστεί ένα τοιχείο και να περιφράξει τη λιμενική ζώνη, να την ξεχωρίσει με άλλα λόγια από το ιδιόκτητα ακίνητα. Αυτή τη στιγμή 14 παράγκες είναι σε ιδιόκτητα ακίνητα. Εγώ έχω ζητήσει και από τους ιδιοκτήτες να συμπορευτούν με το Δήμο, να κάνουν δικαστήρια, να ζητήσουν να αποβληθούν από το χώρο. Βέβαια, ναι, η πολεοδομία του Δήμου έχει εκδώσει 20 πρωτόκολλα αυτεπάγγελτα, γιατί είναι αυθαίρετα τα παραπήγματα. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ένα αυθαίρετο παράπημα που θέλει. Για να εκτελεστούν, μου είπε η κυρία Εισαγγελέα, αυτά τα πρωτόκολλα να καθαιρεθούν, θα πρέπει ο Δήμος να υποδείξει χώρο. Ναι. Ο Δήμος λοιπόν υπέδειξε χώρο, τώρα είναι σειρά κάποιον άλλον. Τον αλλά λέω και πάλι,
Εγώ πιστεύω και δεν το λέω επειδή είναι άποψη πολλών που ξέρουν ότι μόλις κτιστεί ο τείχος και κοπεί η πρόσβασή τους προς το λιμάνι, προς το Καρνάγιο, θα ψάξουν, θα πάρουν το ονοματιό τους και θα πάνε όπου θέλουν μόνοι τους. Μάλιστα. Πρέπει αυτό το θέμα να λυθεί άπαξ διαπαντός για την πόλη μας.